Περιφερειακά ψηφοδέλτια. Θα πάμε στο ψηφοδέλτιο του Βαγγέλη Αποστόλου, η Στερεά σε νέα τροχιά. Ο υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος, ο κύριος Γιώργος Μανιώτης, που βρίσκεται κοντά μας. Καλησπέρα κύριε Μανιώτη, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Βούτσινε, σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία. Να δούμε λίγο, να είπα, το αρχικό που έχει να κάνει είναι να γνωρίζουν οι πολίτες της Φθιώτας, της Στερεάς κατ' επέκταση, με ποιον άνθρωπο έχουν να κάνουν και ποιος είναι αυτός ο οποίος έρχεται μπροστά τους να πει εγώ θα διεκδικήσω την ψήφο. Θα τα δούμε βέβαια, αλλά κάντε την μικρή αυτοσύσταση που λέω. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν είμαι καινούργιος στην αυτοδιοίκηση. Εμείς τα γνωρίζουμε, έτσι. Έχω εμπλακεί και άλλη φορά, όχι άλλη φορά, ήμουνα 4 τετραετίες δημοτικός σύμβουλος στον τόπο καταγωγής μου, στο Δήμο Καλλιέων, και μέλος Δημαρχιακής Επιτροπής. Επίσης μετήχα πάλι στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος σαν εκπρόσωπος του ΤΕΙ επί 2 τετραετίες, χωρίς δικαίωμα ψήφου φυσικά, γιατί απαιτούσε κάποιον από την τριτοβάθμια εκπαίδευση να είναι μέλος στο Περιφερειακό Συμβούλιο πριν αλλάξει με τον καινούριο νόμο. Και βεβαίως έχω μια μεγάλη εμπειρία τόσο στα αυτοδιοικητικά, όσο και λόγω της θέσεώς μου σαν προϊστάμενος του Τμήματος Ηλεκτρονικής και σαν ο πρώτος μόνιμος καθηγητής του ΤΕΙ, το οποίο εγώ το ξεκίνησα στο Τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Λαμίας, δηλαδή το ξεκίνησα εγώ, ο πρώτος μόνιμος καθηγητής που υπήρξε ήμουν εγώ. Χωρίς αυτό να είναι εγωιστικό λιγάκι. Όχι, δεν είναι εγωιστικό, ούτε υπερφύαλο. Την διαδρομή σας καταθέτετε, κύριε Μανιώτη. Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί είπαμε πρέπει ο κόσμος να ξέρει επαγγελματικά, κοινωνικά ένσημα, λέω εγώ, και θα τα δούμε και τα αυτοδικά. Γιατί αν δεν έχεις δουλέψει, δεν έχεις κάνει κάτι, δεν μπορείς ξαφνικά να εμφανίσεις και να λες ψηφίστε με, έτσι το αντιλαμβάνεστε κι εσείς καλύτερα. Πολύ σωστά. Άλλωστε, η όλη μου πορεία, τόσο σαν προϊστάμενος του τμήματος, το οποίο δεν ήταν δοτός προϊστάμενος, εκλεγμένος προϊστάμενος ήμουνα, έχω κάνει επίσης και πρόεδρος του Συλλόγου των Μονίμων Εκπαιδευτικών του ΤΕΙ, καθώς επίσης, σας είπα, και στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος σαν εκπρόσωπος του ΤΕΙ στην περιφέρεια με τον παλιό νόμο. Η εμπλοκή σας τώρα στο περιφερειακό ψηφοδέλτιο τώρα, κύριε Μανιώτη, πώς προέκυψε, και το δεύτερο ερώτημα με τον Βαγγέλη Αποστόλου. Πώς οι συσχετισμοί αυτοί κόλλησαν μαζί? Καταρχήν, το ότι μπλέχτηκα στην περιφέρεια είναι ότι ήθελα να κάνω ένα βήμα παραπάνω. Πρώτον, γιατί στον προηγούμενο βαθμό αυτοδιοίκησης τον έχω ζήσει αρκετά καλά. Έχω την εμπειρία, νομίζω, αρκετή εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, και θέλησα να βοηθήσω τον Βαγγέλη τον Αποστόλου, τον οποίο τον εκτιμώ απεριόριστα και θεωρώ ότι θα είναι και ο αυριανός περιφερειάρχης. Γιατί, κακά τα ψέματα, ο Βαγγέλης ο Αποστόλου είναι γνώστης των πραγμάτων, όλων των πραγμάτων, και κυρίως της περιφέρειας της δικιάς μας, η οποία είναι καθαρά μια αγροτική περιοχή, και επειδή τυχαίνει και εγώ να είμαι, να προέρχομαι από αγροτική οικογένεια και ασχολούμαι και με τη γεωργία, και πιστεύω ότι ο Βαγγέλης Αποστόλου θα είναι ο πλέον κατάλληλος για τη θέση αυτή. Επίσης, το ψηφοδέλτιό μας απαρτίζεται από ανθρώπους οι οποίοι είναι από όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, τόσο στον επαγγελματικό όσο στον επιστημονικό τομέα, και πιστεύω ότι είμαστε σε θέση όλοι αυτοί μαζί να φτάσουμε στο προσδοκόμενο αποτέλεσμα, το οποίο θα είναι μια σωστή διαχείριση της περιφέρειας, αν ο λαός της περιφέρειας, σε πάση περιπτώσει, μας εκλέξει και μας δώσει με την ψήφο του την εμπιστοσύνη. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, παίρνετε μηνύματα, κύριε Μανιώτη, σε όποιες περιοδίες έχετε κάνει, κοντά ή μακριά, με τον Βαγγέλη τον Αποστόλου, κάτι σας λέει ο κόσμος. Τι είναι αυτό που θα ήθελα από την αυριανή περιφερειακή αρχή, γιατί προφανώς θα του λείπει και το ζητά? Κοιτάξτε να δείτε, η περιφέρεια, τουλάχιστον εδώ έχουμε γυρίσει όλη την περιφέρεια, τα μεγάλα κέντρα τουλάχιστον, όλα τα χωριά βεβαίως δεν μπορούμε να τα γυρίσουμε, θα γυρίσουμε τα περισσότερα. Λοιπόν, αλλά εκείνο θα είδατε και από την χθεσινή μας συγκέντρωση στην πλατεία, την ανοιχτή συγκέντρωση, το τονίζω, την ανοιχτή συγκέντρωση, την οποία εμείς κάναμε. Είδατε τον παλμό και τον κόσμο, το οποίο μας ακολουθούσε σε όλη αυτή την πορεία μας, και πιστεύουμε ότι θα είμαστε οι αυριανοί νικητές των εκλογών. Σίγουρα όμως, εκείνο που έχει σημασία είναι η επόμενη μέρα, εντάξει, και αν φτάσουμε στο σημείο να είμαστε, όπως είπα, οι νικητές εμείς, εκείνο που μας προβληματίζει είναι το τι θα κάνουμε μετά. Γιατί καλό είναι βέβαια να σε εκλέξουν, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να δώσεις τα εχέγγυα ότι θα είσαι αντάξιος της εμπιστοσύνης του λαού που σε ψήφισε. Εμείς λοιπόν όλοι μαζί, πέρα από αυτούς που θα εκλεγούν και αυτούς που δεν θα εκλεγούν ακόμα, θα είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα βοηθήσουμε τον Βαγγέλη τον Αποστόλου,
την περιφέρεια να τη φτάσουμε έτσι όπως πρέπει. Να φτάσουμε δηλαδή μια περιφέρεια της ανεργίας, της μιζέριας, σε μια περιφέρεια η οποία θα έχει απασχόληση, θα έχει κοινωνικό χαρακτήρα και θα αντιμετωπίζει εξίσου όλους, κυρίως τους νέους, τις γυναίκες και όλους όσους μας ακολούθησαν σε αυτό το δύσκολο έργο. Όχι μόνο στους οπαδούς μας, αλλά και όλο τον κόσμο γενικότερα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κανένα διαχωρισμό. Σωστά το λέτε. Μιλάτε για ανεργία, μιλάτε για μιζέρια. Θέλω να καταλήξω λίγο πολύ. Ναι. Αυτά είναι διαπιστώσεις, κύριε Μανιώτη. Πρόγραμμα υπάρχει από το συνδυασμό σας. Πλάνο για την ανεργία. Ρεαλιστικό ότι αύριο με αυτή την κίνηση θα βρούμε δουλειά σε 30 άτομα. Δεν θα το ανοίξω περισσότερο. Αντιλαμβάνεστε. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Υπάρχει βεβαίως αυτό το πλάνο. Σήμερα βεβαίως υπάρχει το πλάνο. Άμα διαβάσετε το πρόγραμμά μας, το οποίο το έχουμε κοινοποιήσει σε όλους, θα δείτε ότι έχουμε θέσεις ρεαλιστικές σε όλα τα προβλήματα της ανεργίας κυρίως, και πρώτο μας μέλημα θα είναι η ανεργία στην περιφέρεια, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Εντάξει, και το γνωρίζετε όλοι, και ειδικά η ανεργία των νέων τώρα. Δεν μπορεί σήμερα τα νέα παιδιά τα οποία έχουμε επενδύσει εμείς, γιατί τυχαίνει εγώ να είμαι και εκπαιδευτικός, έτσι. Δεν μπορεί ο άλλος να έχει τελειώσει τη βασική του εκπαίδευση, να έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές, να έχει κάνει διδακτορικά και σήμερα πλέον να βρίσκεται ξενιτεμένος στο εξωτερικό. Δηλαδή, τι κάνουμε εμείς? Τα παιδιά μας τα διώχνουμε? Παλιότερα στέλναμε εργατικό δυναμικό στη Γερμανία και σίγουρα και σήμερα στέλνουμε όλο το επιστημονικό μας προσωπικό. Εμείς λοιπόν πάνω σε αυτό το πλάνο να είστε σίγουροι ότι θα το φροντίσουμε πολύ παραπάνω από τον καθέναν. Οι θέσεις μας είναι καταγεγραμμένες όλες στο φυλάδιό μας. Όσοι το έχουν πάρει μέχρι σήμερα το έχουν διαβάσει. Πιστεύω ότι θα ανταποκριθούμε στις προθέσεις μας και δεν θα διαψεύσουμε αυτούς που θα μας φέρουν στην θέση που επιζητάμε. Πώς θα πρέπει, επειδή μου είπατε, ναι, κάνατε περιοδίες, πήρατε μηνύματα, σας λέει ο κόσμος πολλά πράγματα. Τι είναι αυτό το οποίο όμως εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να κάνει ο ψηφοφόρος της περιφέρειας Στερεάς ή στις περιφερειακές ενότητες πριν πάει στην κάλπη? Να έχει αποφασίσει ή θα αρχίσει να τα ψαχουλεύει τα ψηφοδέλτια εκείνη την ώρα, κύριε Μανιώτη, και θα μπερδευτεί? Εμείς πιστεύουμε ότι ο ψηφοφόρος στην κάλπη πρέπει να έχει πάει, να έχει κατασταλάξει πριν ξεκινήσει από το σπίτι του ακόμα. Αυτό που ζούμε σήμερα, αυτό που βιώνουμε, αυτή η κατάσταση που κάθε σπίτι, δεν υπάρχει σπίτι να μην έχει έναν άνεργο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ένα σπίτι να μην έχει έναν διωγμένο από τη δουλειά του. Δεν υπάρχει ένα σπίτι να μην έχει παιδί το οποίο θέλει να σπουδάσει και δεν μπορεί. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δύο παιδιά που σπουδάζουν και δυστυχώς σπουδάζει το ένα και το άλλο, το κρατάνε στο σπίτι μέχρι να τελειώσει το επόμενο, να, αν μπορέσει το επόμενο να ακολουθήσει τον πρώτο. Έτσι. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε και από την εμπειρία μου τουλάχιστον που έχω στον χώρο της εκπαίδευσης, υπάρχουν σήμερα άνθρωποι στο ΤΕΙ παράδειγμα, οι οποίοι έρχονται, παρακολουθάνε τα μαθήματα, μόνο τα θεωρητικά μαθήματα, και σηκώνονται και φεύγουν και δεν παρακολουθάνε τα εργαστήρια. Γιατί δεν έχουν να πλήρωσε ο πατέρας τον ενίκη και τα έξοδα διαμονή στη Λαμία. Όπως καταλαβαίνετε, τραγικό γεγονός, ας πούμε. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονταν ποτέ στο παρελθόν. Συνεπώς έχουμε έρθει σε ένα αδιέξοδο και πρέπει να βρεθεί λύση. Mm-hmm. Και η λύση στη νέα γενιά δεν μπορεί να περιμένει. Πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με γενναιότητα, αποφασιστικότητα και με κοινωνικό χαρακτήρα, να δώσουμε ένα κοινωνικό χαρακτήρα σε όλες τις περιπτώσεις αυτές που υπάρχουν, προκειμένου η περιφέρεια να βγει από αυτό το αδιέξοδο. Μάλιστα. Κύριε Μανιώτη, ελπίζουμε ότι οι πολίτες έχουν καταλήξει και τώρα στις 18 Μάη, αν χρειαστεί και στις 25, να ξέρουν τι θα κάνουν. Αυτό είναι το βασικό, γιατί αυτοί αποφασίζουν για την τύχη του Δήμου τους, της περιφέρειας και της Ευρώπης, της Ελλάδος στην Ευρώπη που θέλουν. Κοιτάξτε, δείτε, εμείς πιστεύουμε στη βούληση του ελληνικού λαού, στην αλάνθαστη βούληση του λαού. Ή θα σας προδώσει και την τελευταία στιγμή, εκεί που σας χτυπά την πλάτη, το λέω εγώ πολύ γλαφυρά, ναι, πάντα, ναι. Θα πει, δεν βαριέσαι, άντε τώρα, καλή ήταν αυτή, αλλά μέχρι εκεί. Εμείς προσωπικά πιστεύουμε ότι αυτός ο λαός, ο ταλαιπωρημένος, ο λαός αυτός της περιφέρειας, ο οποίος έχει περάσει τα πάνδυνα, είτε αυτός είναι επιστήμονας, είτε ελεύθερος επαγγελματίας, είτε αγρότης, ο οποίος δεν έχει ούτε τα εφόδια να πάει να σπείρει το χωράφι του σήμερα, θα δείξει αυτή τη γενναιότητα και θα μας πλησιάσει και θα μας ψηφίσει με σθένος και πιστεύουμε ότι θα είμαστε η πρώτη δύναμη. Κύριε Μανιώτη, σας ευχαριστώ ειλικρινά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία σας εύχομαι προσωπικά και στο συνδυασμό του Βαγγέλη Αποστόλου, όπως κάνουμε σε όλους πριν ανοίξουν οι κάλπες. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου κάνατε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.